Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βουλγαράκη, που είναι ο αντιπεριφερειάρχης και για τον οποίο έκανα λόγο λίγο νωρίτερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλγαράκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ποια είναι η θέση σας και η αίσθησή σας για αυτό που πάει να γίνει στο αεροδρόμιο των Χανίων? Το κουβεντιάζω σήμερα αποκλειστικά αυτό το θέμα, γιατί είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το κράτος. Ανεξάρτητα το αν έχει μπλε ή πράσινο χρώμα, ή κόκκινο ή πορτοκαλί, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ μιλάμε για μια τακτική και για μια πολιτική η οποία δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και ζητά εξηγήσεις. Δυστυχώς οι απαντήσεις πρέπει να είναι πολιτικές και όχι τεχνικής φύσεως. Σαν φορείς, καταρχήν πριν από σχεδόν ένα χρόνο, έχουμε συνεννοηθεί όλοι οι αυτοδιοικητικοί φορείς του νομού, οι 7 δήμαρχοι και εγώ, που είχα συγκαλέσει σύσκεψη, και είχαμε στείλει ένα κείμενο συγκεκριμένο προς αρμόδιους υπουργούς και πρωθυπουργούς. Στη συνέχεια, δεν έφτανε αυτό, κάναμε άλλη σύγκληση με όλους τους φορείς του τόπου και φτάσαμε την αντίθεσή μας. Αυτό φαίνεται δεν φτάνει. Φαίνεται αυτό που θέλουν είναι να ξεσηκώσουν τους Χανιώτες και να τους βγάλουν στο πεζοδρόμιο για να καταλάβουν ίσως ότι η αντίθεση δεν είναι ίσως κάποιων τρελών δημάρχων, φορέων ή του αντιπεριφερειάρχη, αλλά είναι συνολική αντίρρηση στον τόπο, διότι ξέρουμε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες, αν θα μπουν, το πρώτο που κάνουν είναι τα χέρια τους. Θα αυξήσουν λοιπόν τα κόμιστρα, όχι το εισιτήριο βέβαια, θα χρεώσουν το αεροδρόμιο. Ναι. Αυτό θα κάνουν. Τα κόστη χρήσης στο αεροδρόμιο. Αν έρχονται 5 τουρίστες τώρα, θα τους κάνουν ένα. Αυτή τα ίδια λεφτά θα βγάζουν. Βέβαια. Ναι. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, γιατί είναι και η ουσιαστική απάντηση στο ερώτημα που έβαλα λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, πάλι 10 εκατομμύρια θα γράφει, όπως έγραψε πέρυσι, κέρδος ο αερολιμένας. Μόνο που αυτά τα 10 εκατομμύρια, αντί να έρθουν, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια επιβάτες, θα έχουν έρθει 1 εκατομμύριο επιβάτες. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερες διανεκτερεύσεις, λιγότερες κλίνες, λιγότερη κατανάλωση στην τοπική αγορά, λιγότερες μερίδες φαγητού στα εστιατόρια, λιγότερη κατανάλωση στα τουριστικά καταστήματα και στα σουβενίρ, λιγότερη επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και πάει λέγοντας. Ακριβώς έτσι είναι το πράγμα. Αυτό το τόσο απλό πράγμα κάνουν οι υπουργοί και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί, ότι δεν το καταλαβαίνουν. Και το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Αλλά ξεπουλώ, διότι δεν πολλούν, δεν παραχωρούν, δεν νοικιάζουν. Ξεπουλούνε ό,τι καλύτερο έχει ο τόπος. Οι βουλευτές τι λένε, κύριε Βουλγαράκη? Πρώτη χρονιά πέρυσι τα νοικιαζόμενα δωμάτια στην παλιά πόλη των Χανίων και στην περίμετρο μεγάλη των 120.000 κατοίκων, μετά από δεκάδες χρόνια είχαν 100% πληρότητα. Πώς ήταν, γεμώσανε με τις low cost εταιρείες. Όταν λοιπόν στις low cost εταιρείες βάλει 5 ευρώ παραπάνω, όχι 100, 5, θα φύγουν σε ένα τέταρτο. Ναι, έτσι είναι, δεν θα έρθουν. Αλήθεια είναι αυτό. Είχαμε αύξηση περιθυμής του τουρισμού στα Χανιά. Αλλά από πού το είχαμε? Από τις χαμηλού cost εταιρείες, τα νούμερα συγκεκριμένα, 300.000 τουρίστες παραπάνω ήταν με αυτές εταιρείες. Και το κέρδος ποιο θα είναι για το κράτος? Ένα κερδοφόρο αεροδρόμιο με 10-12 εκατομμύρια κέρδος, να το δώσει σε κάποιον να κάνει τι επένδυση θα κάνει? Το ερώτημα είναι, το παίρνω ιδιώτης. Ωραία, τι κέρδος θα έχει το κράτος? Τίποτα. Το ΕΣΠΑ πληρώνονται 110 εκατομμύρια το αεροδρόμιο και μεγαλώνει ως ο αεροσταθμός. Τι άλλη επένδυση θα κάνει ο επενδυτής στα Χανιά, εκτός από το να αρπάξει αυτά τα λεφτά? Τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι ξεπληρώνουν. Ακούστε με. Εγώ κύριε Βουλγαράκη, θα τολμήσω να πω ότι η πολιτική, η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ή ότι ξεπληρώνουν χρέη σε σπόνσορες και υποστηρικτές τους, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και από πού προέρχονται, ή είναι πλέον τόσο ανύπαρκτοι που εκτελούν στιγνές εντολές από τους δανειστές και από αυτούς που επιβολεύονται την ελληνική δημοκρατία. Αυτό έχω να πω μόνο. Εσείς έχετε να πείτε αυτό, εγώ τα έχω πει εδώ, τα λέω 2-3 χρόνια, αλλά δυστυχώς μάλλον μας θεωρούν ανύπαρκτους ή κύριοι τίποτα, ή εκφράζουν τον εαυτό μας μόνο και λέμε, ας πούμε, μια κουβέντα έτσι για να εκφράσουμε ίσως την αντίθεσή μας. Δεν είναι έτσι. Τα ερωτήματα είναι πολύ συχνά και κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσουν. Εγώ προημερών είχα πει σε μια εκπομπή, όταν πήγαν να πάρουν το ψυχιατρίο, θα το πάρουν γι' αυτό. Θα το πουλήσω σε καμιά εταιρεία. Γιατί είχα πει, μήπως είναι καιρό να πάρουν δρόμο να μας αφήσουν ήσυχους? Ναι, και ξέρετε αυτό σε τι πολιτικό χώρο ήμουνα εγώ, ή δεν είναι κρυφό, ας πούμε, αλλά πάτε τόση.
Όταν είσαι σε έναν τόπο που θέλει το καλό του και τον πονάς, γιατί δεν πήγαμε εκεί για να, πάρουμε μια καρεκλίτσα, γιατί δεν είχε τίποτα αυτό που έχω ως αντιπεριφερειάρχης. Αλλά δεν μπορώ να μην εκφράζω τους ανθρώπους μου, τη κοινωνία, τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Παίρνουν το ένα, πουλούν το άλλο, τι θα μείνει για τον τόπο. Έχουν λεφτά να χτίσουν καινούργια κτίρια. Δεν έχουν. Παίρνουν το ψυχιατρίο 14.500 τετραγωνικά. Και έχουμε 7.000 φοιτητές και δεν έχουν πού να κάτσουν. Τώρα παίρνουν το αεροδρόμιο τελειωμένο. Τελειώνει. Σε ένα χρόνο το πολύ τελειώνει ο αεροσταθμός. Τι λεφτά θα πάρουν. Και το κέρδος του τόπου μας, του κράτους, το κέρδος, ποιο θα είναι έστω αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει. Θα πάρει πόσα λεφτά θα πάρει να σωθεί από αυτό το πράγμα. Ζούμε σε μια απόλυτη τρέλα που δεν ξέρουμε από πού να φυλαχθούμε και δεν ξέρουμε τι να εκφράσουμε, τι να πιστεύουμε και τι να λέμε. Κύριε Βουλγαράκη, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αποτραπεί αυτό? Εγώ σήμερα είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου που είπε να το εξετάσουν σαν Δικηγορικό Σύλλογο και να το δουν και νομικά. Η επόμενη λύση είναι θα καλήσω τους φορείς να κάνω μια συζήτηση και να δω. Μήπως πρέπει να πάω να καταλάβω με το αεροδρόμιο των Χανίων 5.000 άτομα να τα εκπαιδεύσουμε εκεί απ' έξω. Και να πούμε το αεροδρόμιο είναι δικό μας. Ελάτε να μας πάρετε εσείς να μας μεταφέρετε στο εξωτερικό να φύγω από τα Χανιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλγαράκη. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά.